το ανάδειξε το κοντά στην εκπαίδευση. Έχει κοντά του λοιπόν την κυρία Αγγελική Παπά. Καλημέρα σας. Καλημέρα και σε εσάς. Χαιρόμαστε πολύ που είστε εδώ κοντά μας. Και εγώ πάρα πολύ. Είστε πρέσβυρα παιδείας της Ελλάδος για το Ίδρυμα Βάρκεϊ, που ήταν στους 50 καλύτερους εκπαιδευτικούς, έτσι δεν είναι, στον κόσμο για το 2016. Έχετε διεκδικήσει το Global Teacher Prize. Είστε καθηγήτρια Αγγλικών, ειδική παιδαγωγός με εξειδικευμένες μεταπτυχιακές σπουδές στην ομαλή ένταξη μαθητών με ειδικές ανάγκες, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην τυπική τάξη του σχολείου. Είστε ιδρύτρια και επιστημονική υπεύθυνη στο I Love Dyslexia. Σωστά. Πείτε μας μερικά λόγια για την πορεία σας μέχρι τώρα στον κόσμο της επιστήμης. Ξεκίνησα και είμαι και θα είμαι μία απλή δασκάλα. Που όμως ο δάσκαλος ο οποίος θέλει να καινοτομήσει και θέλει να βοηθήσει όσο μπορεί όλους τους μαθητές με συντάξει, οφείλει να γίνει ένας επιστήμονας ο οποίος θα ακολουθεί την τελευταία γραμμή της καινοτομίας, ακόμα και της νευροεπιστήμης. Δεν σας κρύβω ότι οι δάσκαλοι του 21ου αιώνα μελετούμε πολύ τις γνωσιακές νευροεπιστήμες και χτίζουμε τις παρεμβάσεις μέσα στις τάξεις μας με βάση το πώς μαθαίνει ο εγκέφαλος. Είμαστε πολύ τυχεροί, εμείς οι δάσκαλοι του 21ου αιώνα, γιατί η νευροεπιστήμη έχει προχωρήσει πολύ, μας έχει δείξει πολλά στοιχεία για το πώς λειτουργεί και πώς μαθαίνει ένας εγκέφαλος. Και έτσι, όποια από εμάς είμαστε περίεργοι και θέλουμε να τα μαθαίνουμε όλα, μελετούμε, είμαστε κοντά με τους νευροεπιστήμονες, χτίζουμε γέφυρες επικοινωνίας και εμείς μέσα στην τάξη προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε τα ευρήματα τα δικά τους, τα ερευνητικά, μέσα στις παρεμβάσεις που χτίζουμε για τα παιδιά μας. Καθώς όλοι οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί, ο εγκέφαλός τους είναι διαφορετικός, όμως όλοι έχουν το ίσα δικαιώματα στη μάθηση. Άρα είναι δικιά μας δουλειά, σε εμάς τους εκπαιδευτικούς, να αξιοποιήσουμε ό,τι υπάρχει από πλευράς επιστήμης και ψυχικού αποθέματος, δικιάζουμε τη δικιά μας πλευρά. Πάντα. Έτσι είναι, για να μπορέσουμε να σταθούμε άξιοι απέναντι στις ανάγκες και στις δυνατότητες που οφείλουμε να καλλιεργήσουμε σε όλους μας τους μαθητές. Κάπως έτσι γεννήθηκε και το I Love Dyslexia, όπου πρόκειται για τον μοναδικό χώρο στον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα, ολιστικής εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και δυσλεξία. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν μας ενδιαφέρει απλά η εκπαίδευση του να μάθουμε αγγλικά σε αυτό το παιδί, σε αυτό το μαθητή, όσον αφορά την γραφή, την ανάγνωση και την επικοινωνία της γλώσσας. Μας ενδιαφέρει να καλλιεργήσουμε βαθιά την παιδεία αυτού του παιδιού, αυτού του μαθητή, γιατί απευθυνόμαστε και σε ενήλικες, με το να μπορέσουμε να ενδυναμώσουμε τα ψυχικά και πνευματικά χαρίσματα αυτού του ανθρώπου μέσα από το δικό μας τρόπο διδακτικής στο I Love Dyslexia, που ονομάζεται 3D-λέξια. Είναι αυτό το τρίπτυχο ψυχή, νου και σώμα, που η εκπαίδευση ψυχής, νους και σώματος και η παιδεία ψυχής, νους και σώματος, που οφείλω να ομολογήσω ότι το έχουμε ξεχάσει στα σχολιά σήμερα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι άνθρωποι, οι δάσκαλοι, δυστυχώς εστιάζουν περισσότερο στην εκπαίδευση, που είναι σημαντική, αλλά οφείλει να υπηρετεί την παιδεία και όχι να υπερτερεί της παιδείας ή αν θέλετε να αφορεί τελείως την παιδεία μέσα από το σχολείο. Προσπαθούμε λοιπόν όσο μπορούμε να ενδυναμώσουμε σε βάθος μαθητές μας μέσα με όχημα τη διδακτική των αγγλικών σε μαθητές με δυσλεξία. Η εκπαίδευση είναι το όχημα, δεν είναι ο προορισμός. Ο προορισμός είναι η παιδεία, η μόρφωση, η βαθιά μόρφωση του ανθρώπου, αυτή που λείπει. Και επειδή λείπει, το πληρώνουμε όλοι αυτό το τίμημα με πολλούς τρόπους, δυστυχώς. Οι γονείς συμμετέχουν στα προγράμματα αυτά? Βεβαίως και συμμετέχουν οι γονείς, καθώς όλο το πλέγμα γύρω από έναν άνθρωπο είναι πολύ σημαντικό να είναι υποστηρικτικό μέσα σε οποιαδήποτε προσπάθεια συμβαίνει. Σκεφτείτε ότι εμείς στο I Love Dyslexia, μέσω της παρέμβασής μας, χτίζουμε επί της ουσίας καινούργιες συνάψεις στον εγκέφαλο. Τόσο στο συναισθηματικό κομμάτι του εγκεφάλου, όσο και στο γνωσιακό κομμάτι του εγκεφάλου. Αν ο γονέας δεν είναι σύμμαχος μαζί μας και δεν εκπαιδευτεί κοντά μας, να μπορέσει να αντιληφθεί την προσπάθεια που κάνουμε, που δεν είναι σαφέστατα εύκολη η διαδικασία, και να στηρίξει με τη δικιά του ενθάρρυνση τον μαθητή, σίγουρα η δουλειά μας θα ήταν πολύ δύσκολη. Όταν όμως ο γονέας είναι κοντά μας, μας βοηθάει, εκπαιδεύεται από εμάς, να συνειδητοποιήσει την πολυπλοκότητα της όλης κατάστασης, γιατί ο εγκέφαλος σίγουρα είναι ένα σύμπαν ολόκληρο, δεν είναι απλό και ο κάθε ένας είναι και μοναδικός. Και τον έχουμε σύμμαχό μας σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε στο να διευρύνουμε τα όρια του, γιατί τα παιδιά με δυσλεξία δυσκολεύονται πάρα πολύ στην εκμάθηση ξένων γλωσσών. Σε εμάς αυτό έχει γίνει πλέον πολύ απλή ιστορία. Παρά τα αυτά, δεν σημαίνει ότι δεν είναι πολύ πολύπλοκη η διαδικασία και δεν χρειάζεται
προσπάθεια και από την πλευρά του μαθητή και από την πλευρά της οικογένειάς του, έτσι ώστε όλοι μαζί να δουλέψουμε για το καλύτερο δυνατό. Σε ποιες ηλικίες αναφέρεται και μπορεί να έχει εφαρμογή αυτή η μέθοδος? Απευθυνόμαστε σε παιδιά από 6-7 χρονών, εφήβους, και έχουμε ενήλικους μαθητές 70 ετών. Έχουμε φανταστικούς ενήλικους μαθητές, άνθρωποι οι οποίοι έχουν πετύχει μαγικά πράγματα στη ζωή τους, επιστήμονες, δικηγόροι, γιατροί, πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες, καλλιτέχνες, οι οποίοι όμως λόγω δυσλεξίας, αυτούς του διαφορετικού εγκεφάλου που μπορεί να τους δίνει ιδιαίτερες ικανότητες, αλλά τους δυσκολεύει στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, είχαν στερηθεί λόγω της έλλειψης αυτής της δεξιότητας μέσα στην εκπαίδευση των καθηγητών στα σχολεία, να μπορέσουν να γίνουν παγκόσμιοι πολίτες, να μιλούν, να σκέφτονται και να δρουν παγκόσμια. Και αν δεν ξέρεις μια ξένη γλώσσα, μια παγκόσμια γλώσσα όπως η αγγλική, πώς μπορείς να νιώσεις παγκόσμιος πολίτης? Πώς μπορείς να ανοίξεις τα φτερά σου στην παγκόσμια κοινότητα? Αυτό είναι ένα παράβατο, θεωρώ, δικαίωμα ανθρώπινο, το να νιώσεις πολίτης του κόσμου. Ο Σωκράτης έλεγε: «Δεν είμαι καν Αθηναίος, δεν είμαι καν Έλληνας, είμαι πολίτης του κόσμου». Και για μένα ήταν απόλυτη, αν θέλετε, ευθύνη σαν εκπαιδευτικός να σταθώ πλάι στους μαθητές μου από όταν συνειδητοποίησα ότι υπάρχει αυτό το κενό στην παιδαγωγική, και όχι απλά να τους βοηθήσω να μάθουν αγγλικά, γιατί αυτό που σας είπα είναι εκπαίδευση. Η δουλειά μου είναι να προσπαθήσω να τους εμφυσίσω την αρετή και όσο μπορώ να καλλιεργήσω τις δεξιότητες του πνεύματός τους και της ψυχής τους. Άρα δεν ήθελα να στερήσω στους μαθητές μου όλο αυτό που τους ανήκει, και τα αγγλικά αλλά και την ενδυνάμωση, την οποία δυστυχώς σε όλα τα επίπεδα έρχονται στο αλλό της λέξης στερημένοι από το ελληνικό σχολείο. Παιδιά τα οποία δεν έχουν πάρει τα εφόδια για τη ζωή, παιδιά για τα οποία ήταν στο κιά, δεν μπορώ να σας πω, στο τελευταίο θρανείο, παραμελημένα, ότι εσύ δεν μπορείς, εσύ δεν θα μάθεις, εσύ έχεις δυσλεξία, μάθει τουλάχιστον ελληνικά. Αυτή την αδικία έπρεπε κάτι να την κάνουμε. Και ταρακούνησα τον εαυτό μου πολλές φορές. Δεν σας κρύβω ότι έχω χάσει τη δουλειά μου αρκετές φορές στην πορεία της ζωής μου για να διεκδικήσω τα δικαιώματα των μαθητών μου. Αλλά αν θες να ταρακουνήσεις τον κόσμο όλο, πρέπει πρώτα, όπως έλεγε ο Σωκράτης, να ταρακουνήσεις τον ίδιο σου τον εαυτό. Και κάποιος κάποτε με ρώτησε: «Γιατί, κυρία Παπά, εσείς κάνατε τον πρώτο χώρο και μοναδικό στον κόσμο?» Η αλήθεια είναι ότι δεν απάντησε εκείνη τη στιγμή, αλλά αργότερα νομίζω ότι έδωσα την απάντηση στον εαυτό μου. Ήμουν διατεθειμένη να ταρακουνήσω τον εαυτό μου. Ήμουν διατεθειμένη να πληρώσω και το τίμημα, το δύσκολο του δρόμου που επέλεξα, του λιγότερου περπατημένου, αλλά που τελικά έχει φέρει πολύ μεγάλα αγαθά σε πάρα πολλούς ανθρώπους και φυσικά σε μένα την ίδια. Γιατί μόνο μέσα από τους δύσκολους δρόμους και τους λιγότερους περπατημένους βγαίνεις πιο δυνατός. Όντως. Ως πρέσβυρα παιδείας, λοιπόν, έχετε ταξιδέψει ανά τον κόσμο και ταξιδεύετε, νομίζω, συνέχεια, έτσι, δεν είναι? Αυτό είναι αλήθεια. Κάτι το οποίο είναι αρκετά κουραστικό, κοπιαστικό και, όπως λέτε και εσείς, σας έχει κάνει να χάσετε και δουλειές και ίσως την ησυχία σας εδώ στην Αθήνα, έτσι δεν είναι? Δουλειές δεν χάσαμε, κερδίσαμε πολλές δουλειές, η αλήθεια είναι. Αλλά επειδή έχω αποφασίσει να μείνω στην Ελλάδα, παρόλο που μου έχουν γίνει πάρα πολλές προτάσεις να συνεργαστώ μόνιμα με τους εξαιρετικούς μου συνεργάτες στην Ουψάλα, στο Birmingham στην Αγγλία, στο Folk University στην Ουψάλα, ακόμα και στο Harvard, γιατί είμαι από τους 50 καλύτερους εκπαιδευτικούς του 2016, ορίστηκα ως η leader στο τμήμα εγγραμματισμού μαζί με τον Dr. Raymer στο Graduate School of Education του Harvard. Οπότε έχω την τύχη να έχω εξαιρετικούς συνεργάτες εκτός συνόρων και, παρόλο που μου έχουν γίνει πολλές προτάσεις, αγαπώ τόσο πολύ την Ελλάδα. Θέλω τόσο πολύ να βοηθήσω σε αυτή τη δύσκολη στιγμή τη χώρα μας με την ομάδα που είναι κοντά μου, γιατί ένας άνθρωπος από μόνος του αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να κάνει πολλά. Πλαισιώνομαι από μια υπέροχη ομάδα ανθρώπων, εκπαιδευτικών, πάνω από όλα ανθρώπων, εδώ στην Ελλάδα κοντά μου, στο I Love Dyslexia, στο 3D Lexia Cosmos που θα αναφερθούμε σε λίγο. Και όλοι μαζί δουλεύουμε με την καρδιά μας, με ένα όραμα για μια καλύτερη Ελλάδα, μια νέα Ελλάδα. Μια Ελλάδα που έχει την δυνατότητα για άλλη μια φορά να αναδυθεί μέσα από το σκοτάδι που απλώθηκε τριγύρω της. Εξάλλου δεν θα είναι η πρώτη φορά που στην ιστορία η χώρα μας ζει μια δύσκολη, πολύ δύσκολη στιγμή, αλλά εύχομαι να μην είναι και ούτε η πρώτη φορά που θα ξαναβγούμε στο φως. Και μαζί με εμάς θα σηκώσουμε πολλούς ανθρώπους, γιατί η Ελλάδα έχει αποστολή. Δεν σας κρύβω ότι έρχονται στα λόγια στο μυαλό μου του αγαπημένου μου μέντορα ζωής, του Αλή Ρασίντη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Πανεπιστημίου Folk University στην Ουψάλα της Σουηδίας, ο οποίος με πολύ αγάπη με κοιτάζει στα μάτια και μου λέει: «Αγγελική μου, η χώρα σου, η Ελλάδα, δεν είναι απλή χώρα. Είναι ένα φαινόμενο ιστορικό. Και αυτό που κάνεις στο All of Dyslexia είναι ένα φαινόμενο.
φροντίστε εσύ και η ομάδα σου αυτή την μεγάλη επιτυχία, την παιδαγωγική και καινοτόμα επιτυχία που έχετε φέρει στον κόσμο. Σκεφτείτε ότι δίνουμε, μπορούμε να δώσουμε global voice, παγκόσμια φωνή, σε 700 εκατομμύρια ανθρώπους στον πλανήτη Γη που έχουν δυσλεξία και δυσκολεύονται να μάθουν μια ξένη γλώσσα. Όντως λοιπόν, έχει δίκιο ο κύριος Ρασίντη ότι είναι ένα φαινόμενο όλο αυτό. Προσπαθήστε να το αξιοποιήσετε για το καλό και το όφελος της Ελλάδας και του κόσμου όλου και με τα λόγια του στην καρδιά προχωρούμε. Και εγώ και η ομάδα μου. Πάμε να δούμε λοιπόν για αυτό το φαινόμενο και την καινοτομία αυτής της μεθόδου και για το 3D Lexia Cosmos NPO. Να δούμε λοιπόν αυτή η διαφορετική προσέγγιση πρακτικά, πώς εφαρμόζεται με 1, 2, 3 παραδείγματα στα παιδιά. Όσον αφορά στον τρόπο που προσεγγίζουμε τους μαθητές μας στο Love Dyslexia, πρέπει να σας πω ότι αυτό που κάνουμε είναι τελείως καινοτόμο και πολύ διαφορετικό από ό,τι βιώνει ένας μαθητής σε ένα φροντιστήριο ξένων γλωσσών ή στο σχολείο του ή σε οπουδήποτε μαθαίνει τα αγγλικά. Δεν διδάσκουμε αγγλικά μέσα από τους κανόνες ενός βιβλίου. Έχουμε ζωγραφίσει όλους τους κανόνες σε γνωστικούς χάρτες. Κάνουμε mind mapping. Οι μαθητές αυτοί μαθαίνουν από το όλον στην λεπτομέρεια. Θέλουν να βλέπουν πρώτα τη μεγάλη εικόνα και μετά επιμέρους να πηγαίνουν στη λεπτομέρεια για να μπορέσουν να συνθέσουν τη γνώση και να τη συγκρατήσουν στο μυαλό, αλλά και να τη συνδέσουν με την επόμενη γνώση, έτσι ώστε να καταγραφεί στη μνήμη τους βαθιά και να μην την ξεχνούν. Άρα λοιπόν ζωγραφίζουμε, κατασκευάζουμε παιχνίδια και αυτό συμβαίνει και χρησιμοποιούμε πάρα πολύ τεχνολογία, στοχευμένα, τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας, που είναι ένας μεγάλος άσος στο μανίκι μας, καθώς η σημερινή εποχή μας δίνει τέτοιου είδους εργαλεία που παλαιότερα δεν υπήρχαν. Παρ' όλα αυτά, η τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας και γενικά τα τεχνολογικά υλικά δεν είναι το πρώτιστο εργαλείο που χρησιμοποιούμε, παρά τη δική μας μέθοδο που είναι, όπως σας είπα, ζωγραφισμένη στο χέρι. Και έχει να κάνει με την ενεργοποίηση κέντρων των κεφάλων τους που καταγράφουν καλύτερα και συγκρατούν καλύτερα την πληροφορία από το δεξί προς το αριστερό ημισφαίριο. Ενεργοποιούμε όλο τον εγκέφαλο το δικό τους. Αυτή η μέθοδος δεν είναι μόνο για μαθητές με δυσλεξία κατάλληλη, είναι για όλους τους ανθρώπους. Είτε έχουν δυσλεξία είτε δεν έχουν. Και επίσης αυτή η μέθοδος δεν είναι μόνο για τα αγγλικά. Θα μπορούσε να μπει αυτός ο τρόπος διδακτικής που ουσιαστικά ενεργοποιούμε και καλλιεργούμε όλο τον εγκέφαλο του ανθρώπου σε όλα τα μαθήματα για όλους τους μαθητές. Αυτή η περιγραφή που σας έκανα, η σύντομη περιγραφή όσον αφορά το ιδιαίτερο μάθημα της τάξης, είναι ένα κομμάτι για τη μεθοδολογία μας. Το δεύτερο κομμάτι είναι το κοινωνικό κομμάτι, κοινωνικό, social και psychological, αν θέλετε, development του μαθητή μας, ανάπτυξη του μαθητή μας, που έχει να κάνει στα εργαστήρια. Εκεί κάνουμε διαφοροποιημένη διδασκαλία και τα παιδιά μαθαίνουν αγγλικά κάτω από πολύ μεγάλα topics, θέματα. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή στο Love Dyslexia δουλεύουμε το θέμα οι 17 στόχοι βιωσιμότητας του ΟΗΕ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσα στα Ηνωμένα Έθνη. Ποιοι είναι αυτοί οι 17 στόχοι βιωσιμότητας και πώς μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε σε αυτούς. Μέσα από αυτό το μεγάλο topic διδάσκονται αγγλικά, λεξιλόγιο, γραμματική. Δεν αντιλαμβάνονται καν ότι κάνουν αγγλικά οι μαθητές μου. Επί της ουσίας μαθαίνουν για το ποιοι είναι οι 17 στόχοι βιωσιμότητας και πώς οι ίδιοι μπορούν να συμβάλλουν σε αυτές. Αυτό το προσπαθούν τώρα οι Φιλανδοί, αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι εμείς το κάνουμε στο Love Dyslexia εδώ και 6 χρόνια. Πέρυσι δουλεύαμε στα μνημεία της Παλμύρας. Οι μαθητές μου μαθαίναν αγγλικά κάτω από το προσφυγικό ζήτημα, βοηθούσαν μαζί μας στους προσφυγικούς καταβλισμούς και μαθαίναν αγγλικά για να χρησιμοποιούν την παγκόσμια πλέον φωνή τους για παιδεία, ειρήνη και αγάπη στον κόσμο. Όχι μόνο για να πάρουν ένα πτυχίο αγγλικών, το οποίο είναι σημαντικό, αλλά δεν είναι αυτό που τελικά θα φέρει στη ζωή τους την ενδελέχεια και την ευδαιμονία του Αριστοτέλη. Δεν είναι αυτό που θα δώσει νόημα στη ζωή τους. Αυτό είναι απλά ένα εφόδιο. Το νόημα της ζωής είναι αλλού. Και αυτό το ψάχνουμε στο Love Dyslexia και έχοντας βιώσει την επιτυχία του, δεν θα μπορούσαμε να μην το χαρίσουμε στην Ελλάδα και στην ανθρωπότητα μέσα από το 3D Lexia NPO. Είναι ένα μεγάλο φως που γεννιέται για την Ελλάδα, για μια νέα Ελλάδα. Πρόκειται για μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία οργανισμό, όπου θέλουμε αυτό το φως που γεννήθηκε στο Love Dyslexia, αυτή η παιδεία, αυτός ο τρόπος ολιστικής διδακτικής, ψυχής, νους και σώμα, που ξεκινάει από την αρχαία κλασική ελληνική φιλοσοφία του Αριστοτέλη, τις αρετές των αρχαίων κλασικών φιλοσόφων μας και καταλήγει στα εργαλεία επαυξημένης πραγματικότητας του 21ου αιώνα και πως ένας εκπαιδευτικός στη σήμερα εποχή πρέπει και οφείλει να βάζει όλες αυτές τις συνθετικές διδακτικές μέσα στο μάθημά του προκειμένου να ολοκληρώσει σαν άνθρωπο και σαν επιστήμονα το μαθητή του,
μελλοντικό επιστήμονα το μαθητή του. Πώς αυτό λοιπόν θα μπορούσαμε να το χαρίσουμε στην ανθρωπότητα? Μέσα από το 3D Lexia Cosmos. Ένας κόσμος που θα ανοίξει τις πόρτες του πολύ σύντομα. Δεν έχουμε κάνει ακόμα τις επίσημες ανακοινώσεις, αλλά χτίζουμε το pre-launch phase με την ομάδα μου, προκειμένου να χαρίσουμε την επιτυχία που βιώνουν οι μαθητές μας στο I Love Dyslexia σε όλα τα Ελληνόπουλα, σε όλους τις επόμενες γενιές, γιατί θεωρώ, όπως ο Σωκράτης εξάλλου μου έμαθε, ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερο αγαθό στον κόσμο από την παιδεία, και αν θέλουμε να δούμε τη χώρα μας να πηγαίνει μπροστά, οφείλουμε να επενδύσουμε σε παιδεία αρετής, ψυχικής αρετής, όχι μόνο δεξιοτήτων ζωής, όπως για παράδειγμα η δημιουργικότητα, η φαντασία, η ανατρεπτική σκέψη που οφείλουμε να έχουμε, βαθύτερα ακόμα να πάμε στην αρετή της ψυχής. Γιατί τι να το κάνω εγώ, να δημιουργήσω έναν έξυπνο καινοτόμο μαθητή, αλλά να μην έχει την αρετή να χρησιμοποιήσει με το σωστό τρόπο το ωραίο του μυαλό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Ευχόμαστε επίσης ό,τι καλύτερο στους στόχους σας. Σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια για τη δικιά σας προσπάθεια από την θέση που βρίσκεστε. Καλή επιτυχία. Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Σήμερα θα μιλήσουμε για το σοβαρό άσθημα. Όμως θα το δούμε από την πλευρά που το μελετά και το εξετάζει ένας ερευνητής. Και έχουμε μαζί μας την κυρία Τζορτζίνα Ξάνθου Τσιγκόγλου, βιολόγο και ερευνήτρια στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Εσείς κυρίως ασχολείστε με την ανοσολογία. Αυτό είναι το γενικότερο πεδίο, το ερευνητικό σας. Θέλετε να μιλήσουμε λίγο πιο πολύ γι' αυτό, να δώσουμε κάποιες λεπτομέρειες και στους τηλεθεατές που μας ακούν? Ναι. Η ανοσολογία ουσιαστικά είναι η άμυνα του οργανισμού, είναι ένα σύνολο μηχανισμών που έχει ο οργανισμός μας προκειμένου να καταπολεμήσουμε τις λοιμώξεις. Όταν λοιπόν ερχόμαστε σε επαφή με ένα παθογόνο, με έναν ιό, με ένα βακτήριο, με οποιοδήποτε μικροοργανισμό, ενεργοποιείται η άμυνα του οργανισμού, το νοσοποιητικό μας, για να τον καταπολεμήσουμε. Παρ' όλα αυτά, σε παθολογικές καταστάσεις υπάρχει περίπτωση το νοσοποιητικό μας να στραφεί υπέρμετρα, να έχει μια πολύ έντονη αντίδραση έναντι κοινών περιβαλλοντικών αντιγόνων, δηλαδή κοινών πρωτεϊνών όπως είναι η γύρη, όπως είναι η ελιά, όπως είναι οι τροφές, μερικές τροφές. Φυσικές ουσίες δηλαδή. Φυσικές ουσίες, οι οποίες είναι μη βλαβερές, δεν είναι παθογόνες και οι οποίες κανονικά δεν προκαλούν κάποια αντίδραση στον οργανισμό. Οπότε το νοσοποιητικό μας τρέφεται έναντι αυτών των μη βλαβερών ουσιών, τις αναγνωρίζει σαν ξένες, σαν παθογόνες και αντιδρά υπέρμετρα έναντι αυτών των ουσιών. Αυτό συμβαίνει και ως εκ τούτου προκαλεί διάφορες αλλεργίες, όπως ρινίτιδες που έχουμε το ανώτερο αναπνευστικού συστήματος, όπως και στο κατώτερο αναπνευστικό σύστημα που έχουμε το αλλεργικό άσμα και πνευμονικές παθήσεις. Στον ίδιο αντίποδα είναι και η αυτοανοσία. Όταν, αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον που λέτε, τα αυτοάνοσα νοσήματα. Τα αυτοάνοσα, δηλαδή. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει πότε θα του προκληθούν, πότε θα εκδηλωθούν μάλλον και ποια είναι η αιτία τους. Ακριβώς. Ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι ότι στην αυτοανοσία στρέφεται πάλι το ανοσοποιητικό, χωρίς να θέλει, έναντι αυτοαντιγόνων, δηλαδή έναντι κυττάρων και οργάνων του εαυτού μας. Στην περίπτωση του λύκου είναι μια συστηματική νόσος που προσβάλλονται τα νεφρά, προσβάλλονται το δέρμα, προσβάλλονται διάφορα όργανα. Στις κλήρεις κατά πλάκας προσβάλλεται το κεντρικό νευρικό σύστημα και αυτοαντιγόνων. Στην ψωρίαση και σε πάρα πολλές άλλες αυτοάνοσες παθήσεις. Ακριβώς. Οπότε είναι υπέρμετρες αντιδράσεις του νοσοποιητικού οι οποίες προκαλούν αυτή την παθολογία. Μάλιστα. Το πρόσφατο ερευνητικό ενδιαφέρον στο οποίο στρέφεται η ομάδα σας είναι το σοβαρό άσθημα. Πριν μιλήσουμε λίγο με περισσότερες λεπτομέρειες για το αντικείμενο, να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ μετρίου και σοβαρού άσθηματος για να καταλάβει κανείς ότι λέγοντας σοβαρό άσθημα μιλάμε για μια λίγο διαφορετική κατάσταση, ένα άλλο επίπεδο άσθηματος. Ναι, ουσιαστικά υπάρχουν διάφορες διαβαθμίσεις, όπως είπατε και εσείς, στην επικινδυνότητα και στην συχνότητα σε σχέση με το ήπιο άσθημα και το σοβαρό άσθημα. Το ήπιο άσθημα είναι μια μορφή άσθηματος που μπορεί να δημιουργηθεί και από πολύ μικρή ηλικία και στα μικρά τα παιδιά. Συνήθως εκδηλώνεται με μια ρινίτιδα ή με μια αλλεργία σε κάτι το οποίο εισπνέουμε. Αυτό μπορεί να είναι από γύρι και από ελιά ή από κάποια τροφή την οποία ερχόμαστε σε επαφή συχνή.
ως και τα κάρια οικιακής σκόνης, δηλαδή αυτά τα μικρά τα ζωήφια τα οποία βρίσκουμε στα πατώματα, στις μοκέτες, στα καλύματα, στις κατσαρίδες. Και σε διάφορα... Είναι συνήθως η αιτία του παιδικού άσθηματος. Είναι η αιτία αυτό. Του παιδικού άσθηματος. Αυτό ουσιαστικά σε μια ήπια μορφή, κατά την ενηλικίωση, σιγά σιγά πάβει να υπάρχει, γιατί ο οργανισμός αποκτά ανοχή. Οπότε, αν δείτε πολλά παιδιά τα οποία στην αρχή έχουν βροχόσπασμο και έχουν τα χαρακτηριστικά του άσματος, από μία ηλικία και μετά σιγά σιγά το ανοσοποιητικό τους ηρεμεί και το ξεπερνούν από μόνα τους ή με ήπια θεραπευτική αγωγή. Δηλαδή κάποια βροχοδιασταλτικά, κάποια κορτικοστεροειδή, αλλά εισπνεώμενα. Τώρα, το σοβαρό άσμα είναι καταστάσεις οι οποίες φεύγουν από αυτόν τον έλεγχο, οι οποίες καταλήγουν αυτά τα παιδιά όταν ενηλικιώνονται να υποφέρουν πάρα πολύ και να έχουν συνέχεια επιδεινώσεις της ασθένειάς τους. Ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι ότι ο πνεύμονάς τους, επειδή πάνε το ανασωπητικό σύστημα, πάνε τα κύτταρα στο πνεύμονα και αρχίζουν και τον καταστρέφουν, ο πνεύμονας σιγά σιγά χάνει την ελαστικότητά του. Και δεν μπορεί να αντιδράσει ικανοποιητικά. Δεν μπορεί να αντιδράσει, δεν μπορεί να εκπηχτεί, δηλαδή δεν μπορεί να κάνει αυτή την κίνηση. Χάνει την ελαστικότητα με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να εκπνεύσουμε. Αυτό που παθαίνουν οι ασματικοί, αυτό το βροχόσπασμα που παθαίνουν, είναι η αδυναμία εκπνοής. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι σιγά σιγά έχουν ολοένα και περισσότερες επιδεινώσεις της ασθένειας αυτής και αυτή είναι η κατάληξη του σοβαρού άσματος. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί και ένας άλλος τύπος σοβαρού άσματος που αφορά κυρίως γυναίκες οι οποίες είναι και παχύσαρκες. Και αυτές οι γυναίκες, λόγω και μηχανικής δυσκολίας στην αναπνοή, αρχίζουν και χαρακτηρίζουν, φυσικά έχουν και ανοσολογικό πρόβλημα, πάντα υπάρχει κάποιο ανοσολογικό υπόβαθρο. Αρχίζουν και εμφανίζουν συμπτώματα σοβαρού άσματος. Το οποίο είναι αρκετά επικίνδυνο, όπως μας εξήγησατε. Το οποίο το βασικό θέμα του σοβαρού άσματος είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει θεραπεία στην οποία μπορεί να ανταποκριθεί. Οι άνθρωποι αυτοί δεν παίρνουν μόνο εισπνεώμενα κορτικοστεροειδή, αλλά παίρνουν συστηματικά. Δηλαδή, από το στόμα παίρνουν χάπια ή παίρνουν ενδοφλέβιες χορηγήσεις κορτικοστεροειδών, τα οποία φυσικά έχουν μεγάλη τοξικότητα, μεγάλες παρενέργειες. Οδηγούν τα ίδια σε παχυσαρκία, η χρόνια χρήση κορτιζόνης. Γενικά αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κανέναν έλεγχο, είναι το uncontrolled άσμα που λέμε, και κάνουν πολύ συχνά εισαγωγές σε νοσοκομεία λόγω επιδείνωσης ασθένειάς τους. Και φυσικά και σε τραγικές καταστάσεις πεθαίνουν, αν δεν μπορούν να προλάβουν. Μιλάμε λοιπόν για σοβαρή κατάσταση, την οποία εσείς μελετάτε και τη μελετάτε πάνω σε κάποια μοντέλα. Ποια είναι τα μοντέλα που χρησιμοποιείτε στο εργαστήριό σας? Τα κυριότερα μοντέλα που χρησιμοποιούμε είναι τα κυριότερα πειραματόζωα, είναι τα ποντίκια. Υπάρχει κάποια ομοιότητα με το αναπνευστικό του ανθρώπου? Υπάρχει αρκετά μεγάλη ομοιότητα όσο αφορά το κατώτερο αναπνευστικό, δηλαδή τους πνεύμονες. Στο ανώτερο αναπνευστικό δεν έχουν ακριβώς τις ίδιες διαδικασίες που έχουμε εμείς. Αλλά γενικά το γονιδίωμά τους, όπως ξέρετε, μοιάζει πάρα πολύ με το γονιδίωμα του ανθρώπου. Οπότε οι περισσότερες έρευνες που γίνονται αυτή τη στιγμή είναι σε μοντέλα πειραματικά, σε ποντίκια αλλεργικού άσματος, τα οποία τα στρώνουμε στο εργαστήριο και δοκιμάζουμε όλα τα φάρμακα, δηλαδή όλες αυτές οι φαρμακευτικές θεραπείες που υπάρχουν τώρα έχουν πρώτα δοκιμαστεί σε αυτά τα μοντέλα των ποντικών. Κάνετε κάποιες δοκιμές και σε ανθρώπους ασθενείς, στα φάρμακα? Πάντα. Πάντα γίνονται. Οτιδήποτε... Από ποιο στάδιο και μετά? Ναι, εξαρτάται από το αντικείμενο της έρευνας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το αντικείμενο της έρευνάς μας που κάνουμε εμείς στο εργαστήριο, αλλά και παγκόσμια πάρα πολλοί ερευνητές ασχολούνται με αυτό, είναι να μπορέσουμε κατά κάποιο τρόπο να καταστήλουμε την ενεργοποίηση του νοσοποιητικού συστήματος. Δηλαδή, αυτό που γίνεται, υπάρχουν κάποια κύτταρα, τα οποία είναι τα κύτταρα δράσης, τα οποία ουσιαστικά μας προσφέρουν την άμυνα έναντι των παθογόνων, των ιών, των βακτηρίων που σας έλεγα προηγουμένως. Αυτά τα κύτταρα, αν ενεργοποιηθούν παθολογικά, θα δημιουργήσουν το αλλεργικό άσμα και θα δημιουργήσουν όλες αυτές τις παθήσεις. Ο οργανισμός, η φυσιολογικός άνθρωπος και όλοι οι άνθρωποι έχουμε στον οργανισμό μας κάποια κύτταρα τα οποία καταστέλουν αυτές τις αντιδράσεις. Τα οποία είναι πάλι κύτταρα του ανασωπητικού και ονομάζονται κατασταλτικά. Η ισορροπία μεταξύ του αριθμού και της δράσης των κυττάρων, δράσεις που είπαμε προηγουμένως, τα οποία είναι τα παθολογικά, με τα κύτταρα τα κατασταλτικά, τα οποία ο ρόλος τους είναι να κατευνάσουν τη φλεγμονή, είναι αυτή που θα δείξει την εξέλιξη της νόσου. Σε ανθρώπους δηλαδή σαν και εσάς που είστε υγιείς, που δεν έχετε κάποιο πρόβλημα, τα κύτταρα τα αριθμιστικά είναι πολύ ενεργά στον οργανισμό σας, είναι αρκετά μεγάλος ο αριθμός τους και μπορούν να καταστήλουν οποιαδήποτε μη φυσιολογική αντίδραση έχετε. Σε ανθρώπους οι οποίοι είναι ασματικοί, αυτά τα κύτταρα δεν λειτουργούν καλά. Οπότε ένας κλάδος της ανοσολογίας και εξ αυτού και οι μελέτες που κάνουμε εμείς στο εργαστήριο είναι να μπορέσουμε να πάρουμε τα κύτταρα από αυτά από ασθενείς, να τα ενισχύσουμε, να ενισχύσουμε και τον αριθμό τους. Και αλλά και τη δράση τους ακριβώς, για να μπορούμε σε μετέπειτα χορήγηση στον ίδιο τον ασθενή
να τον βοηθήσουμε να καταστήλει την ανοσολογική αντίδραση και τη φλεγμονία αυτή που βλέπουμε στους αεραγωγούς. Συγκεκριμένα, οι υποθέσεις εργασίας που καλείστε να διερευνήσετε, ποιες είναι? Ουσιαστικά αυτό που κάνουμε τώρα είναι αρκετά πιο στοχευμένες θεραπείες. Δηλαδή αυτό που κάνουμε είναι ότι παίρνουμε, συνεργαζόμαστε με ομάδες πνευμονολόγων στο Σωτηρία, στον Ευαγγελισμό και σε άλλα νοσοκομεία μεγάλα, όπου παίρνουμε περιφερικό αίμα από ασθενείς που πάσχουν από άσμα, είτε από βαρύ άσμα, είτε από ήπιο άσμα, είτε και από αλλεργίες απλές. Και προσπαθούμε να απομονώσουμε τα κύτταρα αυτά τα ρυθμιστικά που σας λέω, τα κατασταλτικά, και να βρούμε τρόπο να τα ενισχύσουμε. Εξ βίβο στο εργαστήριο. Φυσικά αυτά τα κύτταρα σε μία πρώτη φάση, εφού είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο, αυτό που κάνουμε είναι τα χορηγούμε ξανά στο ποντίκι. Δεν μπορούμε να τα χορηγήσουμε κατευθείαν στους ανθρώπους. Τα χορηγούμε λοιπόν στο ποντίκι, αυτή είναι η φάση κλινικές μελέτες, προκλινικές μελέτες, η φάση 1 μελέτες, και βλέπουμε αν το ποντίκι, το πειραματικό μοντέλο δηλαδή του άσματος στο πειραματόζω, μπορεί να προστατευτεί. Μέχρι τώρα είχατε κάποια αποτελέσματα που θα μπορούσατε να μας πείτε, αν είναι ενθαρρυντικά, αν σας βγάζουν σε κάποιο συμπέρασμα, έστω και πρώιμο? Ναι, ωστόσο οι μελέτες μας δείχνουν ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό και είναι τα αποτελέσματά μας υπό δημοσίευση σε έγκυρο επιστημονικό περιοδικό. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δούμε αν σε περίπτωση που βλέπουμε όλους τους μηχανισμούς, τους μοριακούς μηχανισμούς που οδηγούν στο να ενισχύσουμε αυτά τα κύτταρα, θα μας βοηθήσει στο να βρούμε και δείκτες. Και μοριακούς δείκτες ασθένειας ή προγνωστικούς. Δείκτες, ναι. Ή πώς θα δράσει το φάρμακο, ποια ανταπόκριση θα έχει το φάρμακο ή και το ίδιο να το χρησιμοποιήσουμε σαν φάρμακο. Σωστά. Τα αποτελέσματα αυτά, πώς πιστεύετε ότι θα έχουν την καλύτερη τους εφαρμογή στην κλινική πράξη? Ας το πούμε λίγο όσο μπορούμε πιο απλά για να το καταλάβουν οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται. Δηλαδή, τι σημαίνει για το μελλοντικό φάρμακο, για τη μελλοντική θεραπεία, για την αντιμετώπιση? Αυτό που προσπαθούν να κάνουν όλες πλέον οι ιατρικές έρευνες και στις φαρμακευτικές εταιρείες, αλλά και στην Ακαδημία, δηλαδή στα ερευνητικά Ινστιτούτα, είναι να κάνουμε πιο στοχευμένες θεραπείες. Γιατί πλέον έχουμε καταλήξει ότι υπάρχουν διάφοροι τύποι ασθενειών, διάφοροι τύποι άσματος, ακόμα και στο βαρύ άσμα, και ο κάθε ασθενής ανταποκρίνεται τελείως διαφορετικά στην ίδια θεραπεία. Είναι η λογική της εξατομίκευσης πλέον του ασθενούς και στην διάγνωση και στη θεραπεία. Ακριβώς. Οπότε αυτό προσπαθούμε, να κάνουμε φάρμακα τα οποία να είναι πιο πολύ, να στοχεύουν συγκεκριμένα κομμάτια του νοσοποιητικού συστήματος, τα οποία είναι παθολογικά, αλλά χωρίς να καταβνάσουν όλο το νοσοποιητικό σύστημα, όπως κάνουν τώρα οι χημειοθεραπείες, η κορτιζόνη, όλα αυτά. Σωστά. Τα στεροειδή, τα οποία. Σωστά. Βασικά καταστέλνουν όλη την άμυνα και έχουν πολύ ισχυρές παρενέργειες. Άρα πάμε πιο πολύ, προσπαθούμε να έχουμε πιο εξατομικευμένες θεραπείες για το βαρύ άσμα και πιστεύουμε ότι με αυτές τις θεραπείες θα είναι και πιο εύκολο στο μέλλον ο ασθενής να είναι compliant, δηλαδή να υπακούει στις θεραπείες αυτές. Αν είναι κάτι, ναι, το οποίο είναι πιο εύκολο να το χορηγήσεις και το οποίο δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει ο ασθενής να έχει το νου του συνέχεια να παίρνει το φάρμακο, να... Και όπως από αυτά που μας λέτε, καταλαβαίνουμε ότι θα έχει καλύτερη αποτελεσματικότητα και, ναι, λιγότερες παρενέργειες, που και αυτό μετράει. Αυτό βασικά. Γιατί βλέπουμε και ασθενείς να υπάρχουν και συνοσιρότητες. Όταν υπάρχουν πάρα πολλές παρενέργειες, είναι ακόμα πολύ πιο βαρύ αυτό για τον ασθενή. Ακριβώς. Μάλιστα. Κυρία Ξάνθου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ενδιαφέροντα πράγματα που μας είπατε. Ευχαριστώ πολύ.